Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Τι γίνεται τώρα, είναι εύκολο να φυλαχθεί όλο αυτό? Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Ουσιαστικά το Εθνικό Πάρκο είναι 155.000 στρέμματα. Mm-hmm. Είναι αυτό που είναι στο δίκτυο Natura και στη συνθήκη Ραμσάρ, το που είναι μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Δέλτα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, είναι μια τεράστια έκταση. Εμείς δεν διαθέτουμε ούτε καν δημοτική αστυνομία εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά και γενικότερα η έκταση του Δήμου mm-hmm. είναι μεγάλη. Και το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι συνορεύει ουσιαστικά με το αστικό συγκρότημα. Mm-hmm. Οπότε πολύ εύκολα κάποιοι ασυνείδητοι πολίτες, είτε οι ίδιοι, είτε μέσω κάποιων άλλων που κάνουν αυτή τη δουλειά, μπάζα, απορρίμματα ναι. και παντός τύπου υλικά, τα συλλέγουν και πηγαίνουν, ας πούμε, σε αυτό το πανέμορφο τόπο και τα πετάνε. Βέβαια, έτσι, να κάνω ναι. την παρένθεση για το ρεπορτάζ, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, επειδή το ψάξαμε. Επειδή υπάρχει αυτή η τρέχουσα δικογραφία για μπάζα, ουσιαστικά στρώματα, καρέκλα, τραπέζια, ερμάρια από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που βρέθηκαν στο Γαλλικό, και υπάρχει μια δικογραφία που αφορά και το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι αυτά ήταν συγκεντρωμένα για να πάνε αρμοδίως να διαχειριστούν ως μπάζα, αλλά κάποιοι τα κλέψαν από εκεί πέρα και βρέθηκαν, κατέληξαν κάποια στιγμή στο Γαλλικό. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα αναδείξει η έρευνα. Αυτό τώρα είναι η εκδοχή του νοσοκομείου. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην την πιστέψω, ούτε οποιοδήποτε πολίτης. Όλα αυτά θα ερευνηθούν. Το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο γεγονός εμείς κάναμε το κατοίκον μας, βρήκαμε και η αρμόδια διεύθυνση και αντιδηματία καταριώτες, βρήκανε τα στρώματα τα οποία ήταν πεταμένα στις παρυφές της σκήτης του Γαλλικού, σε έναν όμορφο τόπο που σας εξήγησα και το ξέρετε, το Εθνικό Πάρκο. Και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι έχει γίνει μια συνεννόηση. Έτσι. Ο αντιδήμαρχος συνεννοήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τα στρώματα επιστράφηκαν. Αυτό τις αποδέχτηκε. Διότι να σας πω και κάτι, πέρα από το ότι δεν έχουμε την δυνατότητα εμείς να φυλάσσουμε και την περιοχή, υπάρχει και το εξής γεγονός. Δεν έχουμε τα μηχανήματα και το εργατικό δυναμικό και τον εξοπλισμό να συλλέγουμε σε μια τεράστια περιοχή τα μπάζα κάθε ασυνείδητο, να το πω έτσι. Και υπάρχει και το τρίτο θέμα, το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Δεν, αυτά τα μπάζα και τα βρούμε, δεν έχουμε αποδέκτες να τα πάμε. Καταλάβατε, δηλαδή, πού να τα πάει ο Δήμος. Δεν έχει. Όχι, αποδέκτες υπάρχουν, υπάρχουν τα συστήματα διαχείρισης. Να σας πω κάτι, Ο Δήμος συμβάλλεται με τον ΧΙΤΑ της Μαυροράχης και με το ΦΟΣΔΑ. Ναι. Δεν έχει άλλο. Δυνατότητες να κατανέμει, να το πω έτσι. Ναι, υπάρχουν όμως συστήματα διαχείρισης στα οποία μπορεί να απευθυνθεί. Φυσικά, όχι ο Δήμος, φυσικά οι φορείς. Εμείς δεν συλλέγει ο Δήμος τέτοιου τύπου απορρήματα. Σωστά, ο Σήμος, σωστά. Οι δύο απόβλητα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Ο Δήμος επιλέγει τα κλασικά αστικά απορρήματα. Mm-hmm. Και είμαστε συντοβλημένοι με το ΧΙΤΑ Μαυροράκη. Ναι. Οποιοδήποτε άλλο γεγονός απορριμμάτων άλλου χαρακτήρα και άλλη ποιότητα. Εσείς είστε επιφορτισμένοι με τον έλεγχο, να βλέπετε τι γίνεται και να κόβετε πρόστιμα ενδεχομένως. Να σας πω κάτι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει έλεγχος. Έλεγχος τι, όταν βρίσκεσαι μπάζα και όπως είπατε καναπέδες και σταλόνια και. Τρέχα γύρω, ποιος θα πέταξε, θα μου πείτε. Ποιος θα πέταξε, ας πούμε, ή λιγμένα προϊόντα. Θα πρέπει να τον πιάσετε από αυτό φόρο. Έχουμε βρει και λιγμένα προϊόντα. Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αστυνόμευσης της περιοχής. Η αστυνόμευση είναι άλλου τύπου αρμοδιότητα και ανήκει σε άλλους. Βέβαια. Και μέχρι σε έναν βαθμό να δικαιολογήσω και την αδυναμία πολλές φορές της αστυνομίας λόγω έλλειψης προσωπικού για να κάνουν έτσι και αυτοί τι να φυλάσσουν. Δήμαρχε, δεν είναι μόνο η αστυνομία. Ξέρουμε, είμαστε πολλά χρόνια στην πιάτσα και ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα σύστημα αδυναμίας του συστήματος ποινών για τέτοιες περιπτώσεις. Διότι πολλές φορές συμφέρει στον τάδε επιχειρηματία ή στον εργολάβο ή σε οποιοδήποτε τον συμφέρει να πηγαίνει να πετάει τα μπάζα στα ρέματα αντί να κάνει την νόμιμη διαδικασία, γιατί είναι πιο φθηνό το πρόστιμο από τη διαδικασία την ίδια. Προφανώς, αλλά αυτός το πολίτης, το επιχειρηματίας, ο εργολάβος οφείλει να τηρεί ένα πρωτόκολλο, να συμβάλλεται με συγκεκριμένο φορέα που κάνει αυτή τη δουλειά και ο οποίος έχει συγκεκριμένο αποδέκτη. Δυστυχώς, όπως το είπατε, δυστυχώς δεν κάνουν αυτό εδώ, γιατί αυτό σημαίνει πρωτόκολλο, σημαίνει χρήματα, σημαίνει δαπάνες. Οπότε, με έναν, να το πω έτσι, ηθικό τρόπο, έτσι, δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση και εδώ είμαστε ευάλωτοι και είμαστε πολύ περισσότερο ευάλωτοι. Mm-hmm. Γνωρίζετε τα ογκώδη τα οποία είναι περιμετρικά του οικισμού Αγίας Σοφίας. Mm-hmm.
που κάναμε και πέρσι αρχές του 2020 και συνεχώς ανά τρεις μήνες. Αλλά έχουμε εξαντληθεί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τα μηχανήματα του Δήμου Δέλτα να συλλέγουν απορρίμματα ενός ολόκληρου πολεοδομικού συγκροτήματος και ούτε είναι αναγκασμένοι οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα να έχουν μειωμένη, να το πω έτσι, υπηρεσία καθαριότητα, διότι δεν μπορούμε να μπούμε στους οικισμούς γιατί δεν έχουμε όλο αυτό το τεράστιο εξοπλισμό και το τεράστιο προσωπικό για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι απαράδεκτο. Εδώ πρέπει να γίνει παρέμβαση της πολιτείας συγκεκριμένα και συνολικά για να δούμε πώς προστατεύουμε αυτή την εξαιρετική θάλασσα περιοχή, αλλά και γενικότερα την ποιότητα ζωής του πολίτη. Γιατί ζούμε σε μία πλευρά που ξέρετε τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Πόσο συχνά βρίσκεται έτσι μπάζα, πόσο έντονο είναι το πρόβλημα να μετατρέπεται σκουπιδότοπο εκεί πέρα? Αυτή τη στιγμή μετατρέπονται σε σκουπιδότοποι τεράστιες εκτάσεις. Δεν είναι μόνο η περιοχή του Γαλλικού. Είναι οι οικισμοί των Κιμήνων, των Μαλγάρων. Είναι η έκταση η οποία υπάρχει στο Δήμο, η αγροτική περιοχή. Γίνεται μέσα σε 3-4 μέρες μία αυτοσχέδια χωματερή. Πηγαίνουν 1-2 πετάνε και στη συνέχεια ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι τραγικό που συμβαίνει. Δηλαδή είμαστε τερματοφύλακες πριν το πέναλτι. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα, σας είπα, τον εξοπλισμό, αλλά και τα χρήματα δεν μπορούμε να δαπανίσουμε όλα αυτά εδώ για να κάνουμε, να καθαρίζουμε μπάζα και ογκώδη μια ευρύτερη στιγμή. Τώρα, μόλις δήμαρχε μας πήρε ακροάτρια και μας είπε, από τον μπαλκόνι μου βλέπω από τον οικισμό Αγία Σοφία από πίσω βουνά τα μπάζα. Μα το γνωρίζουμε. Ναι. Να σας πω κάτι. Κάναμε μια ολόκληρη επιδρομή καθαριότητας πριν 15 μέρες. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατό. Δεν έχουμε εμείς αυτά τα μηχανήματα, τα τεράστια, τα μεγάλα, και ούτε τους αποδέχτες για να πηγαίνουμε αυτά τα μπάζα. Mm-hmm. Γι' αυτό είχαμε ζητήσει πέρσι τη συνδρομή της περιφέρειας μέσα από εντολή του εισαγγελέα, έτσι, με θέμα πολιτικής προστασίας, και είχαμε κάνει αυτό το τεράστιο καθαρισμό, ο οποίος τύχησε πάνω από 200.000 ευρώ. Mm-hmm. Μέσα σε 4 μήνες ξανασχηματίστηκαν τα ίδια. Ναι. Προφανώς θα πρέπει να γίνει και μια συνεννόηση με τους όσους είναι και στον οικισμό, βέβαια, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν το συζητάμε. Πολλές φορές. Ναι, δύσκολο. Και εγώ ίδιος έχω πάει και περιφέρεια και αστυνομία κτλ. Αλλά και αυτός ο οικισμός ο οποίος υπάρχει και το γνωρίζετε, αυτός έγινε για να φιλοξενήσει 1.200-1.300 Ρωμά. Περνούν 3.500 με τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αλλά και υγειονομικά προβλήματα. Αυτό είναι, να το πω έτσι. Και για τους ίδιους, έτσι. Και για τους ίδιους. Φυσικά αυτό μιλώ. Για τα υγειονομικά προβλήματα πρώτα είναι εντός οικισμού. Υπάρχουν πολλά θέματα ασθενειών που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Και φυσικά το πρώτο αφορά τους ίδιους. Ποια είναι, κύριε Δήμαρχε, η ριζική λύση που διεκδικείτε εσείς, ποια είναι? Εγώ έχω πει ότι αυτός ο οικισμός έτσι πως είναι τώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι μία βόμβα, να το πω, περιβαλλοντική και υγειονομική. Και σε κάποια στιγμή θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Το λέω εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι υπερφορτωμένος αυτός ο οικισμός. Δεν μπορεί σε μία περιοχή στα 150 θέματα να είναι 4.000 περίπου Ρωμά εκεί πέρα μέσα. Κατά καιρούς, ξέρετε, τα προβλήματα έχουν καεί. Τα νηπιαγωγεία 2 φορές το επανακατασκευάσαμε. Δεν γίνεται να λειτουργούμε μέσα σε αυτό το κικαιώνα, να το πω έτσι. Άρα λέτε ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση να πάψει να υφίσταται εκεί αυτός ο οικισμός, να μετεγκατασταθεί, τι να κάνει? Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Εγώ είχα κάνει και μια προωθημένη πρόταση. Είναι καλύτερα αυτοί οι άνθρωποι να τους δοθούν δυνατότητες και μέσα από τα επιδόματα που παίρνουν να συνδεθούν όλα αυτά εδώ με φορολογικές δηλώσεις πάντα όμως. Έτσι, να συνδεθούν και να μείνουν σε σπίτια παρά να είναι σε έναν οικισμό ο οποίος έγινε καταβλισμός ουσιαστικά μέσα από την υπερφόρτωση και μέσα Πάντως από την άλλη πλευρά, είναι δήμαρχε. Πολιτιακό και πολιτικό μεγάλο. Από την άλλη πλευρά, δήμαρχε. Από την άλλη πλευρά, είναι κατανοητό ότι μπορεί ο Δήμος να όλο αυτό το πράγμα να εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του και να τρέχει ο Δήμος να καλύψει κενά που αφήνουν άλλοι φορείς ενδεχομένως που έχουν την ευθύνη διαχείρισης του ζητήματος. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω, και δεν το απευθύνω σε εσάς το σχόλιο, το απευθύνω σε αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα να δώσουν λύση και να αντιμετωπίσουν και το θέμα με τα μπάζα. Δεν μπορεί να είναι 10 άνθρωποι που να μας παίρνουν τηλέφωνα και να μας λένε, ας πούμε, ότι εδώ βλέπουμε κάθε μέρα έρχονται τα ίδια και τα ίδια φορτηγά και ξεφορτώνουν μπάζα. Άρα, αν κάποιος θέλει να πιάσει τον ένοχο, δεν έχει παρά να πάει να στηθεί εκεί και όταν έρθουν τα φορτηγά και αδειάζουν τα μπάζα, να τους τσακώσει και να τους πει: ελάτε εδώ, ποιοι είστε, ποιοι σας στείλανε, ποιους εκπροσωπείτε. Άρα
Ακριβώς. Άρα υπάρχει, ακριβώς, είτε αδιαφορία, είτε θα το πω ανοιχτά, κάποιοι τα παίρνουν για να μην ελέγχουν. Απλά πράγματα. Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορεί να. Και το ακριβώς είναι στο ότι υπάρχουν οι συγκεκριμένοι οδοί που ακολουθούν οι, να το πω, οι παράνομοι και οι παράτοποι. Για να πετάξουν τα μπάζα. Μπράβο. Είναι γνωστές αυτές οι διαδρομές. Έτσι. Μπορεί να εκεί περιπολικά, περιπολικά, γιατί είναι αρμοδιότητα αυτή. Και στη συνέχεια έτσι με φωτογραφίες. Άρα εδώ πρέπει να μπει καταρχήν εισαγγελέας για να πιάσει αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο και δεν ελέγχουν. Ο εισαγγελέας έχει κάνει συσκέψεις, έχουμε κάνει δύο συσκέψεις και έχει δώσει συγκεκριμένες εντολές. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τηρηθούν. Πρέπει ουσιαστικά δηλαδή να κάνουν κάτι που έχουν την αρμοδιότητα. Δηλαδή δίνει εντολή ο εισαγγελέας στους αστυνομικούς, στήστε καρτέρι και οι αστυνομικοί αγρόνοι γοράζουν. Να δούμε ποιο είναι το τμήμα της περιοχής που είναι. Να περιφρουρηθεί η περιοχή, να περιφρουρηθεί. Έχετε τμήμα ασφαλείας εκεί, τμήμα αστυνομικό που είναι επιφορτισμένο με την περιφρούρηση αυτή. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο έχει. Για πόσες περιοχές? Μετά την εκπομπή θα πάρουμε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα και θα δούμε τι εντολές έχουν στους εγγενείς. Για πόσα χωριά είναι αυτό να καλύψει? Ναι, ναι, είναι μικρή αστυνομική δύναμη. Δεν λέω ότι είναι μεγάλη. Είναι πολύ μικρή αστυνομική δύναμη. Ζητάει και η αρμόδια διεύθυνση εκεί πέρα μια ενίσχυση σε αυτήν την διάσταση και στη λογική για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Καλά, εντάξει, το περιπολικό, και ένα περιπολικό να υπάρχει, προφανώς αν επί τρεις μέρες περάσει τρεις φορές από εκεί πέρα μέσα, θα τους τσακώσει αυτούς που πρέπει να τσακώσει. Φωτογραφία τους βγάζεις, παίρνεις πινακίδες, τους βρίσκεις. Συμφωνώ και το έχω πει. Τρόποι υπάρχουν και δικαιολογίες υπάρχουν. Εμείς να πάμε στους τρόπους και όχι στις δικαιολογίες. Άρα λοιπόν να γίνει μια συνολική παρέμβαση και αν δεν αρκεί. Φτάνει η αστυνομική δύναμη, η δικιά μας, η οποία υπάρχει, η δικιά μας εννοώ μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Δέλτα, στο αστυνομικό. Να διαθέσει και αστυνομική διεύθυνση γενική. Έτσι ακριβώς, γενική διεύθυνση, ώστε να τονίσουν την σπουδαιότητα και την προτεραιότητα της περιοχής για λόγους, τονίζω, υγειονομικούς, καταλαβαίνετε, μέσα στις συνθήκες πατρίδας. Βεβαίως. Το σκουπίδι και τι σημαίνει για την ευρύτερη. Και περιοχή. Να ξεκινήσει και ο έλεγχος από αυτούς που κάνουν τα στραβά μάτια για απιστία περί την υπηρεσία. Και αν γίνουν κάποιες δικογραφίες με συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό και αυτοφόρο, νομίζω τα πράγματα θα καλυτερέσουν και εγώ κάνω και μια υπέρβαση να το πω και όλα αυτά να δημοσιοποιούνται για να καταλάβουν ότι η περιοχή, την υπεροχή... Να δούμε και ποιοι θα πάνε για παράβαση καθήκοντος και ποιοι για όλα, για τα πάντα. Άρα δεν είναι δυνατόν να το πω έτσι, η περιοχή αυτή να είναι αφημένη σε κάποια κινήματα εθελοντών και τους ευχαριστώ γιατί τελευταία έχουν ενεργοποιηθεί και με συμμετοχή του Δήμου πάρα πολλοί πολίτες, ίσως θα το διαβάζετε μέσα από τα social και τα λοιπά, αλλά αυτές είναι φιλότιμες προσπάθειες, συμβάλλουν θετικά στην εξυγίαση της περιοχής, αλλά δεν γίνεται κάποιος να πετάει και κάποιος να καθαρίζει. Δεν γίνεται αυτό, εδώ το καταλαβαίνετε. Δαπάνη ενέργειας, χρημάτων, κόστους, συνολικά για όλους μας. Ωραία, Δήμαρχε, θα είμαστε από κοντά και θα το παρακολουθούμε. Έτσι ακριβώς. Να αστυνομηθεί η περιοχή. Έτσι. Αυτό είναι ο δικός μου λόγος. Να αστυνομηθεί η ευρύτερη περιοχή. Γιατί δεν είναι μόνο τα μπάζα, γνωρίζετε για τις παρανομίες, γνωρίζετε τι τραβάει. Ωραία, γνωρίζουμε πολλά. Ναι, να αρχίσουμε να ψάχνουμε και εκείνους που θα έπρεπε να κόβουν την δεύτερη και τρίτη φορά τη υποτροπή σε κάποιους που πετάνε μπάζα. Πρόστιμα των 100.000, αλλά συνεχίζουν τα 5.000 που συμφέρουν αυτούς που πετάνε τα μπάζα. Πολλά έχουμε να πούμε από αυτόν. Η παραβατικότητα και η παρανομία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και στην περιοχή στο Δήμο Δέλτα είναι τεράστια. Είναι μια μεγάλη πληγή. Μάλιστα, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Για πολλούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.